Επιτέλους έγινε. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε μετά από μήνε διαφωνιών μεταξύ των δύο κομμάτων της Αμερικής την βοήθεια για την Ουκρανία, για το Ισραήλ και για την Ταϊβάν. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που έγινε γιατί πολλοί αναλυτές έλεγαν ότι δεν θα γίνει. Είχαμε κάνει επαφέ και στο εξωτερικό και πάλι είχαμε ανθρώπου που μα έλεγαν ότι αποκλείεται γιατί θα ασκήσουν έω το τέλο αυτή την άρνηση, γιατί δεν μπορούν να τα βρουν. Λέγαμε από την αρχή ότι αυτό πρέπει να γίνει γιατί έχει σχέση με την υψηλή στρατηγική τη Αμερική, έχει σχέση με τη σωστή πλευρά τη ιστορία, έχει σχέση με μια απάντηση που πρέπει να δοθεί σε μια πράξη βαρβαρότητας η οποία είναι και πολλαπλή. Άρα αυτό που είδαμε επιτέλους είναι ότι τα 95 δισεκατομμύρια δολάρια θα πάνε όλως στην Ουκρανία, στο Ισραήλ και στην Ταϊβάν είναι σημαντικό και για τις τρεις χώρες ήταν ε, θέμα επιβίωσης για την Ουκρανία. Για το Ισραήλ και την Ταϊβάν δεν είναι ακόμα το ίδιο στάδιο. Είναι πολύ πιο άνετο το Ισραήλ. Η Ταϊβάν είναι σε ένα πλαίσιο επικίνδυνο, αλλά κινδύνευε πολύ περισσότερο η Ουκρανία. Τώρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτό που είχε γίνει στην Γερουσία έγινε και τώρα στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Το πλαίσιο ξεκαθάρισε, παρόλο που υπήρχε μία άλλη πλειοψηφία. Άρα μπορούμε να πούμε ότι η Αμερική στο σύνολό της τα βρήκε, τα ακραία στοιχεία ενός κόμματος δεν μπόρεσαν να παρασύρουν όλο το κόμμα και αυτό το κόμμα δεν μπόρεσε να παρασύρει την απόφαση της υψηλής στρατηγικής της Αμερικής. Είχαμε δει μερικά ε, σήματα που έδειχναν ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είχαμε δει ακόμα και τις θέσει όχι μόνο του Biden που ήταν φυσιολογική, αλλά ακόμα και του Τραμπ ο οποίος ήταν υποχρεωμένος να υπενθυμίσει ότι είναι σημαντικό αυτό που γίνεται στην Ουκρανία και πρέπει να υπάρχει η επιβίωση. Άρα όταν λοιπόν βλέπαμε όλα αυτά τα πολύπλοκα δεδομένα, όταν κοιτάζαμε ότι υπήρχε μια πολιτικάνικη προσέγγιση για να πάρουν μερικούς πόντους, ναι τα είδαμε αυτό, είδαμε τις διαφωνίες, είδαμε τις διαπραγματεύσεις αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δυνατό γιατί δίνει ένα μήνυμα σε όλους ότι όταν υπάρχει μεγάλη κρίση μπορούν τα δύο κόμματα της Αμερικής να τα βρουν παρόλο που υπάρχουν θα μπορούσαμε να πούμε σχεδόν θεμελιακές δυσκολίες αλλά όχι είναι πιο πολύ πολιτικάνικες δυσκολίες και όταν αφορούν τα θέματα εθνικά προβλήματα και διεθνή προβλήματα, τότε τελικά τα βρίσκουμε στην πορεία. Μπορεί να άργησε, μπορεί αυτό να ήταν δύσκολο και για τις χώρες που περίμεναν αυτήν την βοήθεια, αλλά τώρα είναι ένα μεγάλο μήνυμα, ένα μεγάλο σήμα για όλους τους αντιπάλους που είχαν προβλέψει και πόνταραν ότι δεν θα υπήρχε αυτή η βοήθεια και θεωρούσαν ότι θα τα καταφέρουν πιο γρήγορα. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, θα είναι όλα δύσκολα για τους εχθρούς αυτών των κρατών, διότι πολύ απλά η συμμαχία με την Δύση, με την Αμερική έχει ενισχυθεί και τώρα θα δούμε απτά αποτελέσματα γιατί με μια τέτοια τόσο σημαντική Αλλαγή, η οποία δεν είναι μόνο μια αλλαγή φάσης αλλά είναι μια αλλαγή κύκλου, θα δούμε ότι αυτό μπορεί να είναι ακόμα και game changer. Άρα θα το δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν είμαστε ε, χαρούμενοι και θα έλεγα μάλιστα πολύ χαρούμενοι για αυτήν την απόφαση όσο και να δυσκολεύει όλους αυτούς που είτε μιζεριάζουν ιδεολογικά ή πολιτικά και θέλουν, μάλλον ήθελαν να μην βγει αυτή η ψηφοφορία, τώρα πρέπει να την πάρουν σαν δεδομένο, γιατί πολύ απλά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Άρα αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να ενεργοποιηθεί όλη η διαδικασία, όλες αυτές οι χώρες να έχουν αυτή την βοήθεια άμεσα, και να καταλάβουν όλοι οι άλλοι που τις βλέπουν με έναν τρόπο εχθρικό ότι δεν θα είναι εύκολο να τα βγάλουν πέρα, ότι θα πρέπει να ετοιμαστούν να χάσουν τις αναμετρήσεις που είχαν αρχίσει γιατί πολύ απλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και αυτό θέλαμε να αναλύσουμε μαζί σας για να είστε ενημερωμένοι. Ξέρω ότι παρακολουθούτε αυτά τα δεδομένα, ξέρω ότι παρακολουθείτε και αυτά που λέμε και αναλύουμε και τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι μια δικαίωση γιατί επιτέλους έγινε αυτό που μελετούσαμε εδώ και μήνες, αυτό που αναλύσαμε εδώ και μήνες γιατί έπρεπε να γίνει, γιατί πολύ απλά ήταν το πρέπον.